Δούμε. Τι μέρα σήμερα, Πέμπτη. Πέμπτη. Σήμερα. Βγαίνουν ταινίες στα σινεμά, στους κινηματογράφους. Έτσι μας χαμογελάω για τον υποδεχόμαστε. Μας εκπλήττουν οι θεατές όταν λέμε ξενικές λέξεις, πρέπει να λέμε κινηματογράφους. Σινεμάδες, είπες. Οι σινεμά, σκέτο. Πάμε, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος μαζί μας, να μας τα πει. Θα σας τα πω όλα. Όχι, δύο-τρεις ταινίες έχουμε διαλέξει από αυτή την εβδομάδα. Είσαι άνοιξη ντυμένος. Ναι. Είσαι στα πράσινα ντυμένος. Μ' αρέσει, παρακαλώ, πάρα πολύ. Η χλωροφύλλη εσωτερική μου βγαίνει προς τα έξω. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για τρεις ταινίες. Η μία ταινία έχει να κάνει με την Ελλάδα με κάποιο τρόπο. Ο Αντώνιο Μπαντέρας πριν έρθει στην Ελλάδα για να κάνει γυρίσματα μιας ταινίας που θα δούμε μέσα στην επόμενη χρονιά. Είχε κάνει έναν χαρακτήρα ο οποίος έχει παραπομπές και στον Αριστοτέλειο Νάση αλλά και σε άλλη μια προσωπικότητα η οποία συνδέεται με πιο σκοτεινά σημεία της ελληνικής ιστορίας. Έτσι λοιπόν ο Αριστοτέλης Παπαδόπουλος μιλάει ελληνικά στην ταινία ο σωματοφύλακας της γυναίκας του εκτελεστή. Ας δούμε ένα μικρό βίντεο. In 4 days time at the end of the fiscal year the European Union will impose further economic and financial sanctions on the nation of Greece. There will be no question. Do you know that Greece is the motherland of civilization. She gave the world art and science, culture. Πάμε τώρα στο σωματοφύλακα της γυναίκας του εκτελεστή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγγέλει αυστηρά μέτρα και περιοριστικούς όρους που θέτουν σε κίνδυνο τις παγιωμένες δημοκρατικές ελευθερίες της Ελλάδας. Ένας μεταοναστικός χαρακτήρας αποφασίζει να αποδώσει δικαιοσύνη με έναν αλλοπρόσαλλο τρόπο, να κλέψει στοιχεία που θα απενεργοποιήσουν τα συστήματα τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και θα απομπλέξουν από τιμωρητικά μνημόνια την ταλαιπωρημένη Ελλάδα. Η αγαπημένη οικογένεια εκτελεστών και ο σωματοφύλακας προσπαθούν να διορθώσουν τα λάθη τους συμμετέχοντας σε μια ευρωπαϊκή καταδίωξη. Ο Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, παραπομπές στον πλουσιότερο Έλληνα του προηγούμενου αιώνα αλλά και τον χοντρικό δικτάτορα, χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Αντώνιο Μπαντέρας, θέλει να καταστρέψει την Ευρώπη για να σώσει την Ελλάδα, κάνοντας αυτή τη φορά τη χώρα μας διάσημη όχι για τα όμορφα νησιά ή τον Weird Wave κινηματογράφο της, αλλά για τους εκδικητικούς κακούς. Αξιομνημόνευτα τα ερωτόλογα του Λατίνου ηθοποιού στην κινηματογραφική παρτενέρ του Σάλμα Χάγιακ. Αριστότελ Παπαδόπουλος. My little Souvlaki, my sweet Bugatsa. Αλλά και το καθαρό δευτεριάτικο φλερτ που περιλαμβάνει το λεπτεπίλεπτο. First, my little Taramasalata, you are going to watch Europe burn. Καθαρή ψυχαγωγία από το γεμάτο ενέργεια πρωταγωνιστικό τρίο. Everything you know. I'm not telling you. Υπάρχει όντως ατάκα ταραμοσαλατούλα μου. Μικρή μου μπουγάτσα, γλυκιά. Ο ρομαντισμός σου έχει και σαρακοτιαστιανή διάθεση, μάλλον στη συγκεκριμένη ταινία. Από κάτω έχει υπότιτλους όταν παίζει, δηλαδή. Ω, ναι, ναι, ναι. Από κάτω βάζουν ταραμοσαλάτα ή κάπως έτσι. Μικρή μου ταραμοσαλάτα, ναι. Sweet pie, τι μπουγάτσα. Είναι παντού. Θα έχουμε νέες διαφωνίες με τη Λία Χριστάρα. Πώς το λέμε αυτό στα θεσσαλονικιώτικα, στα αθηναϊκά και στα νεοϋορκέζικα. Ευκαιρία να ξεκινήσει ο διάλογος λοιπόν. Έχουμε και άλλες δύο ταινίες που θέλουμε να προτείνουμε. Λόγω του ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος, απλά θα σας πω ότι ακολουθεί ένα βίντεο με δύο πολύ σημαντικές ταινίες. Η δεύτερη ταινία είναι του Μισελ Φράνκο. Έχουμε δείξει πάρα πολλές ταινίες του και εδώ από την συχνότητα της ΕΡΤ. Η καινούργια ταινία λοιπόν είναι Νέα Τάξη. Κάνει πρεμιέρα μαζί με μια ταινία που παρουσιάζει τον δυναμισμό των γυναικών σε χώρες που δυστυχώς τα δικαιώματά τους είναι πολύ περιορισμένα. Το βίντεο ακολουθεί. Petite, tu m'entends? Réponds moi, réponds moi, petite, tu m'entends? Οι δεσμοί γυναικών είναι μια ταινία κοινωνικού ρεαλισμού που θα ζήλευε ο Ken Loach. Η Μαρία βιάστηκε στα 15 της. Η μητέρα της Αμίνα θα προσπαθήσει μαζί της να την απαλλάξει από τον καρπό του βιασμού ενώ σου δέχεται εξευτελιστική απόρριψη κάθε θρησκευόμενου γιατρού της μικρής αφρικανικής μουσουλμανικής κοινωνίας. Everything started with an article I have read about a young lady. She got pregnant and then she didn't want to keep it, you know, so it seems that she has killed, you know, the newborn baby. And she threw it in garbage, and people discovered, you know, the newborn baby. So I started thinking about that because I have been a little bit traumatized, you know,
And I started asking my brother, who is a doctor in Chad, and he told me to ask, you know, to make a kind of an investigation, because a lot of nurses are involved in this kind of clandestine abortion and etc. Espero que estén bien. Los quiero mucho. Η νέα τάξη είναι βραβευμένη με τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας και η νέα ταινία του Μεξικανού Μισελ Φράνκο, που παρουσιάζει την ταξική ανισότητα και την εξέγερση μελών της που επιθυμούν τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας δικαίου. Fear is the opposite to living in the moment, living fully present, because fear is always related to either the past or the future. So fear contains a certain measure of ego. Because on the one hand, it can, if it links you, if you're fearful about something that happened in the past, it's, you're identifying with that event. You're making that event determine your present. And you're, if you're fearful about something in the future, it's slightly arrogant because it, you're kind of assuming that you know what's going to happen in the future. I don't know what's the new system, I don't know what's the future. Right. Τα υπόλοιπα βέβαια στους κινηματογράφους για να μπορέσετε να το ευχαριστηθείτε. Με μάσκα, όπως είπε ο κύριος Γουργουλιάνης. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Εμείς. Εμείς από το πρωί σε 9 και 4 και εμείς ραδιοφωνικά ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 3 με 4 το απόγευμα. Πρώτο. Γεια σας.